Ο Ταρίκ και η Ράνα προχωρούν ακόμα περισσότερο τη σχέση τους και κανονίζουν να πάνε μαζί στο Μιλάνο με πρόφαση κάτι επαγγελματικά ραντεβού εκεί. Στο μεταξύ, η Βιλντάν με την Ελίφ πάνε κόντρα στα σχέδια του αδίστακτου άντρα και γυρίζουν στην έπαυλη, ενώ η μικρή αναζητά τη μητέρα της στην αστυνομία, εκείνη όμως της λένε πως έχει πεθάνει, οι εξελίξεις στη σειρά Ελίφ. Ο Ταρίκ και η Ράνα παίρνουν πρωινό στο σπίτι της και εκείνος της λέει πως θα ήθελε αυτό να συμβαίνει κάθε πρωί, εκείνη χαίρεται με τα λόγια του, αλλά είναι λυπημένη γιατί θέλει να πάει μαζί του στο Μιλάνο και αυτό δεν μπορεί να της το υποσχεθεί. Στη συνέχεια, ο Ταρίκ πηγαίνει στην εταιρεία και ανακοινώνει στον Κερέμ, θα ήταν καλύτερο να πάω εγώ στο Μιλάνο και εσύ να μείνεις εδώ που ξέρεις να διαχειρίζεσαι καλύτερα την εταιρεία και ο Κερέμ ξαφνιάζεται από την απόφαση του και την βρίσκει παράξενη, τι ξαφνικό ήταν αυτό, γιατί άλλαξε γνώμη, αναρωτιέται ο νεαρός, ενώ αργότερα ο Ταρίκ δίνει στη Ράνα τα εισιτήρια για το Μιλάνο και εκείνη ενθουσιάζεται, η Παρλά είναι έτοιμη για το ταξίδι στο Μιλάνο και ζητάει από τη Γιλντίς να ετοιμάσει και τη βαλίτσα του Κερέμ, όμως, ακόμα δεν γνωρίζει τίποτα για τη συζήτηση με τον Ταρίκ, ενώ, να σημειώσουμε πως. Ο Σαφάκ συναντάει τυχαία τη Ζουλιδέ στον δρόμο και τη ρωτάει γιατί δεν επιστρέφει να δουλέψει στο μαγαζί της του Λάι, έχει λυθεί η παρεξήγηση που δημιουργήθηκε και είμαι πολύ θυμωμένος με τη μητέρα μου που έκανε κάτι τόσο κακό σε εσένα, όλοι θέλουν να γυρίσεις, η του Λάι, τα παιδιά, εγώ της εξηγεί και εκείνη του λέει πως θα το σκεφτεί, η Ματσιντέ σκέφτεται το όνειρο που είδε με τη Μελέκ και είναι πολύ λυπημένη επειδή δεν μπορεί να βρει την Ελίφ και πιστεύει πως η Μελέκ της στέλνει με αυτόν τον τρόπο ένα μήνυμα, ο Κερέμ επιστρέφει σπίτι και είναι αναγκασμένος να πει στην Παρλά και τη Χουμέ πως δεν θα πάει τελικά στο Μιλάνο και πως στη θέση του θα πάει ο Ταρίκ. Η Παρλά απογοητεύεται και η Χουμεϊρά γίνεται έξαλλη, θέλει να μάθει γιατί ο Ταρίκ άλλαξε γνώμη τον καλεί αλλά δεν της απαντάει. Ο Κερέμ υπόσχεται στην Παρλά να κάνουν κάποια άλλη στιγμή αυτό το ταξίδι και έτσι εκείνη ηρεμεί την ίδια ώρα και ο Γιουνούς ανακοινώνει στην Πυρτσέ πως θα ταξιδέψει και αυτή στο Μιλάνο μαζί τους. Η κοπέλα νιώθει υπέροχα και ο Γιουνούς της ζητάει να ετοιμάσει γρήγορα τα πράγματά της για το ταξίδι. Η Βιλντάν αναγκάζεται να βγει από το σπίτι και η Ελίφ βρίσκει την ευκαιρία που έψαχνε και το Σκάι και πάει στο αστυνομικό τμήμα. Η Ζουλιντέ θέλει να επιστρέψει στη δουλειά της στο μαγαζί της του Λάι αλλά δεν μπορεί να ξεχάσει τα λόγια και τις πράξεις της Λεμάν και φοβάται πως αν επιστρέψει θα της κάνει πάλι δύσκολη τη ζωή. Έλειφ η Ελίφ στην Αθήνα. Η Ελίφ φτάνει στο αστυνομικό τμήμα και εκεί ένας αστυνομικός τη ρωτάει τι θέλει και η μικρή του απαντάει πως είδε τη μητέρα της, που ψάχνει για χρόνια, στην τηλεόραση. Μάλιστα του λέει όλη την ιστορία της σχετικά με τη μητέρα της, τον Γιουσούφ. Το ατύχημα, ο αστυνομικός θέλει να βοηθήσει τη μικρή, αλλά εκείνη δεν λέει τίποτα για τη Βιλντάν και ισχυρίζεται πως όλο αυτό το διάστημα ζει στον δρόμο, όμως τα ρούχα σου είναι καθαρά και εσύ είσαι περιποιημένη, της λέει και η μικρή δικαιολογείται και του λέει πως διάφοροι άνθρωποι τη βοήθησαν. Εκείνος πάει στον ανώτερό του για να ζητήσει βοήθεια πως να χειριστεί την υπόθεση, ο ανώτερός του έχει αμφιβολίες, είμαστε σίγουροι ότι λέει την αλήθεια, μήπως είναι από τα παιδιά εκείνα που θέλουν να κάνουν πλάκα, τον ρωτάει, αλλά εκείνος του λέει πως την έχει πιστέψει. Στο μεταξύ, η Βιλντάν επιστρέφει σπίτι και δεν βρίσκει εκεί την Ελίφ. Στην αρχή υποψιάζεται πως είναι δουλειά του Ταρίκ αλλά στη συνέχεια καταλαβαίνει πως η μικρή οργάνωσε την απόδραση της. Η Ελίφ δίνει το όνομα της μητέρας της στους αστυνομικούς και εκείνοι ανακαλύπτουν πως θεωρείται νεκρή. Η μητέρα του παιδιού είναι νεκρή, λέει ο ένας και ο άλλος συγκλονίζεται, το καημένο, θα αρνείται τον χαμό της και πιστεύει πως είναι ζωντανή. Η Ελίφ επιμένει να λέει πως η μητέρα της είναι ζωντανή και πως την είδε στην τηλεόραση, αλλά δεν την πιστεύουν και της λένε πως θα πρέπει να πάει σε ορφανοτροφείο. Η Βιλντάν αναζητά στους δρόμους την Ελίφ με αγωνία καθώς ξέρει πως αν ο Ταρίκ μάθει πως η μικρή το έσκασε θα την κάνει να υποφέρει, οι αστυνομικοί προσπαθούν να ηρεμήσουν την Ελίφ αλλά αυτό δεν είναι εύκολο καθώς είναι σίγουροι ότι είδε τη μητέρα της στην τηλεόραση, την ίδια ώρα η Ματσιντέ έχει τις αμφιβολίες της για τον θάνατο της Μελέκ και μιλάει σχετικά στον Μουσταφά και του λέει να κάνει όλες τις διαδικασίες για να ανοίξει ο τάφος της. Η Ελίφ το σκάσει από τους αστυνομικούς και τρέχει να κρυφτεί, εκείνοι δίνουν την περιγραφή της και την αναζητούν, ο Ταρίκ φτάνει στο σπίτι της Βιλντάν και εκείνη του λέει ψέματα πως το κορίτσι είναι στο δωμάτιο της, εκείνος πηγαίνει να δει και προς έκπληξη της Βιλντάν, η Ελίφ είναι εκεί, η Ελίφ είχε δύο επιλογές, ή να μείνει με τη Βιλντάν και να έχει μια ευκαιρία να βρει τη μητέρα της ή να τη στείλει η αστυνομία σε ορφανοτροφείο, έτσι, επέλεξε να μείνει με τη Βιλντάν, η οποία την αγκαλιάζει με ενθουσιασμό. Ο Σαφάκ ζητάει από τη Ζουλιντέ να γυρίσει. Η Ράνα ετοιμάζεται για το ταξίδι στο Μιλάνο με τον Ταρίκ, θέλει να τον ελέγχει και να κατακτήσει την καρδιά του. Ο Ταρίκ είναι ερωτευμένος μαζί της αλλά εκείνη έχει άλλα σχέδια. Η Χουμεϊρά περιμένει με ανυπομονησία τον άντρα της να επιστρέψει σπίτι γιατί θέλει να του μιλήσει. Όταν έρχεται του ζητάει να πάνε στο γραφείο και ο Ταρίκ καταλαβαίνει πως τα πράγματα είναι σοβαρά, γιατί θα πας εσύ στο Μιλάνο και γιατί δεν φρόντισες να με ενημερώσεις έγκαιρα για τα σχέδια σου. Τον ρωτάει και εκείνος δικαιολογείται, ήταν της τελευταίας στιγμής, δεν θέλω να κάνω
κάνω αυτό το ταξίδι, αλλά είμαι αναγκασμένος καθώς πρέπει να κλείσουμε κάποιες σημαντικές συμφωνίες. Η Χουμεϊρά τον πιστεύει, ενώ ο Ζαφέρ τηλεφωνεί στον Ταρίκ και του θυμίζει το αυριανό τους ραντεβού. Ο Ταρίκ του λέει πως δεν μπορεί να έρθει και του ζητάει να συναντηθούν μια άλλη μέρα. Η Χουμεϊρά πηγαίνει για ψώνια και όταν επιστρέφει, η Ματσιδέ της λέει πως ξοδεύει άσκοπα πολλά χρήματα, μπορεί να μην έχουν οικονομικά προβλήματα, αλλά δεν έχει όρια όταν ψωνίζει για το μωρό που περιμένει. Η Χουμεϊρά θέλει να αγοράσει και μια χρυσή πιπίλα, αλλά ούτε η Ματσιδέ ούτε και ο Ταρίκ το βρίσκει καλή ιδέα. Ο Σαφάκ δεν μπορεί να σταματήσει να σκέφτεται τη Ζουλιντέ, θέλει να επιστρέψει στη δουλειά της γιατί νιώθει άσχημα επειδή την έχασε εξαιτίας της μητέρας του. Έτσι επισκέπτεται την κοπέλα και την προσκαλεί για μια βόλτα στην ακρογιαλιά. Νιώθω τύψεις για ό,τι έγινε, ήταν απαράδεκτη η μητέρα μου, σε παρακαλώ γύρισε στη δουλειά σου, της λέει και εκείνη τον ρωτάει, η μητέρα σου πίστεψε πως έχουμε κάτι ερωτικό μεταξύ μας, και εκείνος της απαντάει, ναι, αλλά μη φοβάσαι, θα τη διαβεβαιώσω πως δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί κάτι μεταξύ μας και δεν θα σε ενοχλήσει ποτέ ξανά. Ο Σαφάκ είναι γοητευμένος από εκείνη και η Ζουλιντέ νιώθει το ίδιο αλλά κανείς από τους δύο δεν τολμάει να το πει, λίγο μετά του λέει πως πρέπει να επιστρέψει σπίτι της και φεύγει λυπημένη, καλή για τσάι την τουλάει και της μιλάει για τη συνάντηση της με τον Σαφάκ, είναι αναστατωμένη γιατί τα λόγια του την πλήγωσαν, η τουλάει της ζητάει να δουλέψει πάλι στο μαγαζί και εκείνη δέχεται, η Λεμάν μαζεύει τα ενίκια και ο Σαφάκ θυμώνει γιατί έχει δώσει περιθώριο κάποιες μέρες στους ενοικιαστές αλλά τώρα η μητέρα του τους πιέζει να πληρώσουν. Ελίφ και Βιλντάν, στην έπαυλη. Η Ματσιντέ ετοιμάζει ένα γλυκό με τη Γιλντίζα όταν της τηλεφωνεί η Σουρεϊγιά, η κόρη μιας φίλης της, η οποία σκοπεύει να επιστρέψει από τη ΣΥΠΑ όπου σπούδαζε και θα μείνει στην έπαυλη. Η Ματσιντέ είναι εκείνη που χρηματοδοτεί τις σπουδές της, η Γιλντίζ, η Χουμεϊρά και η Ματσιντέ πιστεύουν πως ο Κερέμ δεν θα χαρεί με το νέο γιατί όταν ήταν παιδιά τσακώνονταν συνέχεια. Ο Ταρίκ κανονίζει να στείλει στο εξωτερικό τη Βιλντάν και την Ελίφ και τους ζητάει να είναι έτοιμες το πρωί. Η Βιλντάν πιστεύει πως θα επιστρέψουν στην έπαυλη. Ο Ταρίκ καλεί τη Ράνα και της ζητάει να την επισκεφθεί κάτι που την κάνει πολύ χαρούμενη, στη συνέχεια στέλνει μήνυμα στη γυναίκα του και της γράφει πως θα αργήσει να επιστρέψει και ενώ όλοι χαίρονται με την επιστροφή της Σουρεϊγιά, ο Κερέμ δεν χαίρεται καθόλου γιατί τη θυμάται σαν ένα ενοχλητικό παιδί που του έκανε συνέχεια ζαβολιές, η Ράνα κάνει ό,τι μπορεί για να κερδίσει την καρδιά του Ταρίκ και εκείνος περνάει ωραία και παραπονιέται για τον γάμο του, η Χουμεϊρά νιώθει άσχημα επειδή ο Ταρίκ έχει αργήσει, ξέρει πως ο άντρας της κάτι κρύβει αλλά δεν μπορεί να το αποδείξει, δεν κοιμάται και τον περιμένει, όταν εκείνος επιστρέφει μεθυσμένος, εκείνη του λέει, από πότε έχεις μέχρι τόσο αργά δουλειά, παλιά δεν γινόντουσαν αυτά, σε περίμενα να γυρίσεις και εσύ ήρθε μεθυσμένος, ο Ταρίκ ενημερώνει τη Βιλντάν που πρέπει να βρίσκεται νωρίς το πρωί και εκείνη παραξενεύεται γιατί το μέρος αυτό είναι μακριά από την έπαυλη, η Ελίφ της αποκαλύπτει, δεν θα μας πάει πίσω στην έπαυλη, θέλει να μας στείλει στη Βουλγαρία, τον άκουσα χθες που το έλεγε στο τηλέφωνο. Η Ζουλιντέ επιστρέφει στη δουλειά της και η Τουλάι την καλοδέχεται. Ο Ταρίκ περιμένει τη Βιλντάν και την Ελίφ αλλά εκείνες δεν εμφανίζονται και επιστρέφουν στην έπαυλη. Η Ματσιντέ της καλοδέχεται και δίνει στη Βιλντάν πίσω τη δουλειά της. Η Ελίφ χαίρεται που γύρισε αλλά απογοητεύεται όταν δεν βρίσκει εκεί τη Ρεϊχάν. Η Ματσιντέ ζητάει από τη Βιλντάν να μιλήσουν και εκείνη της λέει πως δήθεν οι συγγενείς της δεν φρόντιζαν την Ελίφ και έτσι αποφάσισαν να επιστρέψουν. Ο Κερέμ ξαφνιάζεται όταν βλέπει την Ελίφ και εκείνη τον ρωτάει για τη Ρεϊχάν. Ο Κερέμ νιώθει θλίψη.